Η όλη φιλοσοφία έγκυται στο γεγονός ότι η κοινότητα ξυλοφάγου είναι το μεγαλύτερο πατατοχώρι της Κύπρου και διαχρονικά όχι μόνο οι ξυλοφαΐτες έζησαν και δημιούργησαν από την πατατοκαλλιέργεια και εμείς ως Συμβούλιο θέλονταν να φέρουμε ακόμα πιο κοντά κόσμο προς την κοινότητα. Έχουμε κάνει αυτή τη μεγάλη πατάτα με απότερο σκοπό και στόχο να είναι τόπος συνάντησης κάποιων νέων, κάποιων γέρων, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να παρευρεθεί και να δει αυτόν το έργο. Το έργο τούτο όμως, όπως ξέρετε, είναι ημιτελές, δεν έχει ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθεί σε έναν ανάμιση μήνα, διότι έπρεπε να τοποθετηθεί η πατάτα, θα γίνει κάτω από την υποδομή που τη στηρίζει ένα τείχος 40x40 με πέτρα της περιοχής της Κοκκινοής, από τον μεσαιωνικό πύργο θα πάρουμε τις πέτρες. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα, αν πέριξ τη πατάτα σε μια ακτίνα 3 μέτρα γύρω-γύρω, στο σύνολο ενό διάμετρο, θα γίνει ένα τυχαράκι άλλων 40 πόντου και από πάνω θα μπει ξύλο για να μπορεί κάποιο που έρχεται εδώ να κάτσει και μεταξύ των χώρων θα τοποθετεί κοκκινόχωμα. Όπω βλέπετε εκεί το κογκρίν, εκεί θα είναι κοκκινόχωμα. Το οποίο κοκκινόχωμα θα δείχνει ότι η πατάτα βγαίνει από την Κοκκινογή. Αυτό είναι το μήνυμα και εκ των πραγμάτων εδώ δεν είναι μνημείο που κάναμε, είναι ένα σημείο αναφοράς της πατάτας. Δηλαδή, ερχόμενος κάποιος εδώ είναι έναν πάρκο, το οποίο θα το δημιουργήσουμε ως πάρκο, να αξιοποιηθεί ενώ το πάρκο, ούτως ώστε όταν θα έρθουν εδώ τα παιδιά, τα μικρά και οι μεγάλοι, να βλέπουν αυτήν την πατάτα σύμβολο της κοινότητας ξυλοφάγου.